Δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας να ζήσει με τις τιμές που υπάρχουν, με τίποτα. Στη δίνη της ακρίβειας παραμένουν οι καταναλωτές, με τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής να σκαρφαλώνουν εβδομάδα με την εβδομάδα. Το πας και το σκέφτες, δεν θα τα πάρεις όλα. Θα βρίσκεις, θα ψάξεις το πιο φθηνό και αυτό άμα έχει μείνει. Κάποια πράγματα τα κόψαμε, τι να κάνουμε. Μόνο τον Ιούλιο τα κρέατα είδαν ανατιμήσεις πάνω από 10% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Ενώ οι τιμές σε γαλακτοκομικά και αυγά αυξήθηκαν κατά 14,4% σε ετήσια βάση. Η ακρίβεια βάζει φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών με αποτέλεσμα εβδομάδα με την εβδομάδα να γεμίζει ολοένα και λιγότερο η σακούλα του σούπερ μάρκετ. Οι τιμές δεν έχουν σταματήσει καμία στιγμή. Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, στα κρεοπόλια. Σημαντικές αυξήσεις έχουν δει ψωμί και δημητριακά. Με τους αρτοποιούς να υποστηρίζουν πως περιμένουν αυξήσεις στα άλευρα, που πάντως αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι ίδιοι, δεν είναι δικαιολογημένες. Εμείς οι αρτοποιοί τηρούμε μια στάση αναμονής. Θεωρούμε ότι η αύξηση αυτή δεν είναι δικαιολογημένη, με την έννοια ότι δεν γίνεται να ανεβαίνει χρηματιστηριακά το σιτάρι στο Σικάγο τη Δευτέρα και να επηρεάζεται η τιμή του αλεύρου στην Ελλάδα την Τετάρτη. Το λάδι που δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. 8 ευρώ το κιλό. Πώς να το πάρεις αυτό το λάδι. Φωτιά έχει πάρει και το λάδι, με την κακή σοδειά λόγω καιρικών συνθήκων να έχει δημιουργήσει ελλείψεις που έχουν εκτινάξει τις τιμές. Το Δεκέμβριο οι τιμές ήταν στα 4,20, 4,30. Αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα και η τιμή στο παραγωγό είναι στα 7 με 7,5 ευρώ. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, νέες αυξήσεις έως και 45% στο παρθένο ελαιόλαδο στο ράφι.